Νούμερο 5. Η σπηλιά του Νταβέλη. Είναι ίσως το μέρος που κουβαλά τους περισσότερους θρύλους μυστηρίου σε ολόκληρη την Ελλάδα. Βρίσκεται στο νοτιοδυτικό τμήμα του βουνού της Πεντέλης και λέγεται πως στην αρχαιότητα ήταν ιερό του Πανός, των Νυμφών και των Αμώνων. Ανακαλύφθηκε τη δεκαετία του 1930 και έκτοτε μαρτυρίες μιλούν για μια πληθώρα φαινομένων στην περιοχή. Παράξενα ηλεκτρομαγνητικά φαινόμενα παρατηρούνται εδώ, έντονες μυρωδιές όσιντος, ξαφνική ανεμοστρόβιλη και ανεξήγητες μετατοπίσεις σημαδιών στα τοιχώματά του. Μια παλάμη χαραγμένη στον τοίχο λέγεται πως μετακινήθηκε 3 φορές. Οι μαρτυρίες θέασης φαντασμάτων αλλά και παράξενων υπτάμενων αντικειμένων δεν είναι λίγες, αλλά ακόμη μεγαλύτερο μυστήριο καλύπτει τις περίφημες στοές του σπηλαίου. Εδώ λέγεται πως κρύφτηκε ο γνωστός λίσταρχος Νταβέλης και πως είχε κρύψει μάλιστα τον θησαυρό του. Υπήρχε ο θρύλος πως ο σταυρός στην κορυφή της εκκλησίας στην είσοδο της σπηλιάς είναι μοχλός που ανοίγει την καταπάχτη του θησαυρού. Η σπηλιά επίσης λέγεται πως έχει ιδιαίτερα αυξημένα επίπεδα ραδιενέργειας και πως αν κρατάτε μία λάμπα φθορείου μπορεί να τη δείτε να ανάβει μόνη της περνώντας από εκεί. Οι τελετές μαύρης μαγείας που φημολογούνται πως έλαβαν μέρος εδώ σε παλαιότερες δεκαετίες απλώς ανέβασαν το χάι της σπηλιάς, που αποτελεί ακόμη και σήμερα το ύψιστο urban μυστικό της Αττικής. Νούμερο 4. Το Μέγαρο και ο Πύργος της Δούκισσας Πλακεντίας. Η παράξενη ιστορία της οντοκεντρικής και αλόκοτης περσόνας της Δούκισσας της Πλακεντίας κατά κόσμον Σοφί Ντε Μαρμπουά Λεμπρέν ήταν αρκετή για να τροφοδοτήσει θρύλους που καλά κρατούν ως σήμερα. Η γνωστή Φιλελληνίδα που έφτασε στην Αθήνα για να ζήσει μόνιμα μαζί με την κόρη της έκτισε πολλά σπίτια, μεταξύ αυτών και το συγκεκριμένο επιβλητικό πύργο το Καστέλο της Ροδοδάφνης, που η ίδια δεν πρόλαβε ποτέ να δει ολοκληρωμένο. Όλα ξεκίνησαν όταν πέθανε η κόρη της. Ο πόνος της ήταν τέτοιος που την ταρίχευσε και την κράτησε στο σπίτι της στην Οδό Πειραιώς. Όταν όμως το σπίτι κάηκε και μαζί με αυτό η σωρός της κόρης της, η Δούκισσα κλείστηκε στο μέγαρο που έκτισε στα Ηλίσια, σημερινό Βυζαντινό Μουσείο, και λέγεται πως έγινε δίστροπη και αντικοινωνική σε ακραίο βαθμό. Κάπως έτσι ξεκίνησαν και οι θρύλοι που περιβάλλουν εκείνη και τους πυρούς της. Πως πραγματοποιούσε μυστηριώδη συμπόσια με ύποπτους καλεσμένους, πως διατηρούσε σχέσεις με λίσταργους της εποχής, του Νταβέλη συμπεριλαμβανομένο, πως είχε ασπαστεί τον σατανισμό και άλλα πολλά. Έχει εξακριβωθεί μάλιστα ότι η ιστορία για την απαγωγή της από λιστάρχους έγινε πραγματικότητα και την έσωσαν οι κάτοικοι του Χαλανδρίου, οι οποίοι της είχαν αδυναμία καθώς έκανε δημόσια έργα στην περιοχή του σημερινού δρόμου που φέρει το όνομά της. Σήμερα ο πύργος της στην Πεντέλη στεγάζει το πολιτιστικό κέντρο της περιοχής. Νούμερο 3. Η Βίλα Καζούλη στην Κηφισιά. Ο Αιγυπτιώτης επιχειρηματίας Νίκος Καζούλης έκτισε το συγκεκριμένο πύργο γύρω στο 1910, αλλά κατά την κατοχή το κτίριο μετατράπηκε σε φρουραρχείο των SS. Μάλιστα πολλοί αντιστασιακοί βασανίστηκαν στα υπόγεια της βίλας, θανατώθηκαν βία και θαύτηκαν στον κήπο της. Γι' αυτό και λέγεται πως τις εγκαταστάσεις της αναπαλαιωμένης σήμερα βίλας που στεγάζει η υπηρεσία της ΥΠΕΚΑ υπερβάλλει μια σκοτεινή ενέργεια από τα άσχημα γεγονότα τα οποία σφραΐσαν την ιστορία της. Νούμερο 2. Νοσηλευτικό Ίδρυμα Εμπορικού Ναυτικού στα Μελίσια. Το ΝΙΙΕ, ιδιοκτησία ναυτικού απομαχικού ταμείου στα Μελίσια, αποκαλείται και ως νοσοκομείο φάντασμα, κάτι που δεν αναφέρεται μόνο στην εγκατάλειψή του από τη δεκαετία του 70 έως σήμερα. Το παλιό ναυτικό νοσοκομείο, που θα μπορούσε να αποτελεί μουσείο, σήμερα συνοδεύεται από τη φήμη σατανιστικών τελετών και κυνηγιών φαντασμάτων. Λέγεται πως αν επισκεφθεί κανείς το αφύλακτο αυτό μνημείο, θα βρει από παλιές ξύλινες κασέλες μέχρι κρεμάλες, αλλά και πρόχειρες εγκαταστάσεις διαμονής αστέγων. Αξίζει να αναφερθεί πως η πρόσβαση στο κτίριο δεν είναι ασφαλής, ιδιαίτερα τις βραδινές ώρες. Νούμερο 1. Το ξενοδοχείο Ξενία. Γνωστό και ως σανατόριο της Πάρνηθας. Αυτό το εγκαταλελειμμένο σήμερα κτίριο θεωρείται ο παράδεισος των εγχώριων κυνηγών φαντασμάτων. Όπως έχουν ήδη δηλώσει, τα ευρήματα που έχουμε καταγράψει στον Ξενία είναι συγκλονιστικά. Έχουμε καταγράψει μία φωνή να λέει τα χρόνια. Ο θρύλος λέει πως από το τρίτο όροφο του Ξενία, όταν ήταν ακόμη σανατόριο, έπεσε και σκοτώθηκε ένα παιδάκι. Ατύχημα ή αυτοκτονία. Δεν ξέρουμε. Κατά σύμπτωση, η φωνή που καταγράψαμε στο τρίτο όροφο είναι ξεκάθαρα παιδική. Το
κτίριο εγκαταλείφθηκε τη δεκαετία του 80, αλλά έμειναν στα κουφάρια των ορόφων του περίεργα συνθήματα στους τοίχους των σκοτεινών διαδρόμων, όπου λέγεται πως παρατηρούνται απότομες μεταβολές της θερμοκρασίας.